Ενημερωθήκαμε και εμείς ότι η ομάδα κατοίκων από το Δήμο Κισάμου θα παρευρεθούν σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούν για το πρόβλημα το μεγάλο της αδεσποτείας. Και το πρόβλημα με τις αγροζημίες που γίνονται στις περιουσίες τους. Το πρόβλημα είναι διαχρονικό, το ζήσαμε και στη δικιά μας δημοτική περίοδο. Όπως τόνισα και στους κατοίκους, η λύση είναι μία. Η πολιτεία πρέπει να λάβει τις ευθύνες της, να αλλάξει τον νόμο και ο νόμος να είναι προς την επίλυση του προβλήματος και όχι προς την διαιώνιση και την διόγκωση του προβλήματος, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στους κατοίκους, στην εκάστοτε δημοτική αρχή, στην αστυνομία και στην εισαγγελία. Ένα ντόμινο, δηλαδή ποιος θα έρθει να μαζέψει τα ζώα, πόσες μέρες θα τα κρατήσει, πότε θα τα πάρει πίσω ο ιδιοκτήτης και ποιος θα επιβάλλει το πρόστιμο. Δυστυχώς δεν λύνεται αυτό το πράγμα έτσι. Ούτε οι Δήμοι μπορούν να φτιάξουν στάβλους και να βρουν εργολάβους να τους φυλάνε τους στάβλους και τα ζώα. Δεν υπάρχει αυτή την περίπτωση. Πρέπει η πολιτεία να φτιάξει τους κανόνες και να δώσει σαφές και στην ομάδα των κτηνοτρόφων ότι πρέπει να σέβονται τους υπόλοιπους κατοίκους, να υπάρχει ο σεβασμός και συνύπαρξη. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται, όλοι στην αγροτική ύπαιθρο ζουν από όλα τα εισοδήματα, ασκούν και γεωργία και κτηνοτροφία. Άρα λοιπόν ένας σεβασμός και κανόνες συνύπαρξης είναι το τέλειο. Αυτούς λοιπόν πρέπει να επιβάλλει και μπορεί η πολιτεία, ξαναεπαναλαμβάνω, να τις επιβάλλει χωρίς να μεταθέτει το πρόβλημα στον ψήφο. Δηλαδή, ο εκάστοτε πρόεδρος του τοπικού, ο εκάστοτε δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος να είναι ο αρμόδιος που θα πρέπει να πάει να κυνηγάει τα πρόβατα και τις κατσίκες του ενός και του άλλου.